συγκλονίζει. Γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία τον Αφγανό σύζυγό της. Καλά. Τον Αφγανό σύζυγό της, να γράψουμε. Στην Κούτα και στη Θάλασσα. Ξεχάστηκε και κύριε Καράλη, να το γράψετε. Τον Αφγανό σύζυγό της. Τον Αφγανό σύζυγό της. Ότι πήγε να βιάσει το 11 μηνών παιδί τους. Η μια υπόθεση που σοκάρει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Δημοσθένη Καλαμπάκα. Δημοσθένη Καλαμπάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παντελή. Μία ακόμη σοκαριστική είδηση στην καθημερινότητα, στην αστυνομική καθημερινότητα του ρεπορτάζ, που έρχεται από τυχείο. Αφγανός επιχείρησε, όπως τα είπες, να βιάσει το μόλις 11 μηνών παιδί του, σύμφωνα με, με την καταγγελία της συζύγου του. Αλλάξουμε τα πλάνα, παρακαλώ. Φέρε πλάνα αρχείου, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλουμε να δείχνουμε παιδάκια. Και ας είναι στο εξωτερικό. Παρακαλώ πολύ. Σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του, που είναι και η μητέρα του μωρού. Πραγματικά έμειναν ανάφωνοι οι αστυνομικοί όταν άκουσαν την καταγγελία όταν εμφανίστηκε μπροστά τους η γυναίκα. Ναι. Το παιδάκι έχει οδηγηθεί στο σκυλί της νοσοκομείου Χίου προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να δουν για την καταγγελία της συγκεκριμένης γυναίκας. Να πούμε ότι η οικογένεια των Αφγανών μένει σε δομή εκτός του χώρου του hot spot και ο κατηγορούμενος έχει δώσει αφορμές και στο παρελθόν. Ήδη είχε προβληματική συμπεριφορά, δημιουργούσε επεισόδια, όπως λένε οι αστυνομικοί. Έχει κατηγορηθεί για κακοποίηση της γυναίκας, ένα άτομο προβληματικό. Μισό λεπτάκι, είναι εκτός hot spot συγκεκριμένη για ποιο λόγο, γνωρίζουμε? Όχι, αυτό το γνωρίζουμε, μένει σε μια δομή που είναι εκτός... Άρα φιλοξενούμενοι σε μια άλλη δομή. Ακριβώς. Άρα τους έχουμε εκεί. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Μιλάμε για ένα επικίνδυνο άτομο. Ακριβώς. Που πάλι καλά που η γυναίκα του πήγε και κατήγγειλε το σύζυγό της. Ακριβώς. Για τέρας μιλάμε. Έτσι, το οποίο δεν ξέρουμε αυτό το τέρας που κυκλοφορεί ελεύθερο στο νησί. Και δυστυχώς δεν έχουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε τον δήμαρχο του νησιού. Πες μας σε ποιο νησί είναι. Στοιχείο είναι. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της Χίου. Και αρνείται η συνεργάτη δάτου να μας δώσει το δήμαρχο να μιλήσει για το θέμα του, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για την τοπική κοινωνία. Πώς έγινε η συνεργάτη δάτου του δημάρχου, πείτε μας σας παρακαλώ. Κοντρόλ. Πώς έγινε η κυρία. Η κυρία πώς, η κυρία. Η κυρία Κάργα Μαρία, η συνεργάτηδα του δημάρχου εκεί, μας κοροϊδεύει από το πρωί που ζητάμε να βγει ο δήμαρχος και να μας πει για το πρόβλημα με τους λαφρομετανάστες που έχουν γεμίσει το νησί. Να χαίρεται ο δήμαρχος στους συνεργάτες του που δεν δίνουν ενημέρωση στον κόσμο. Αυτός, το τέρας πήγε να βιάσει το 11 μηνό παιδί του. Το θέμα είναι τι έχει κάνει στα παιδιά τα απέναντι και τα ξένα. Θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας. Έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος? Φρουρείται στον σκυλί της νοσοκομείου Χανίων. Φρουρείται. Είπε ότι είχε πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε εκεί πέρα και φρουρείται από αστυνομικούς. Ξέρει και τα κολπάκια κιόλας, το πρόβλημα υγείας για να πάει στο νοσοκομείο. Ξέρει και τα κολπάκια. Ότι η αστυνομική διεύθυνση Χίου Φίλιππε περιμένει το πόρισμα του για το δικαστή, ο οποίος θα εξτάσει το μόλις 11 μηνών επαναλαμβάνουμε παιδί. Είναι λυπηρό πάντως, είναι λυπηρό που ο δήμαρχος του νησιού αρνούν τις συνεργάτες του να βγει στον αέρα και για να πει για αυτό το σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί το νησί. Που έχει κατακλειστεί από λαφρομετανάστες, ξαναλέμε. Και πόσα άλλα ακόμα. Να κανονίσουν. Αύριο να τον αφήσουν έξω, μεθαύριο. Το γνωστό. Μας είπες ότι το παιδί θα εξεταστεί από γιατροδικαστή, σωστά? Ακριβώς. Για να διαπιστωθεί αν όντως υπήρξε ο βιασμός και σε ποιο σημείο έφτασε το τέρας αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι απίστευτα τα οποία γίνονται. Είναι απίστευτα. Εξωπραγματικό, εξωπραγματικό. Είναι μωράκι. Δηλαδή μιλάμε για το πόσο αρρωστημένο μυαλό. Και αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος στο νησί της Χίου. Διακοπούλες. Είδαμε προχτές την άλλη τη γυναίκα που πήγαν τη βιάσουν 20 άτομα ομαδικά, που την έσωσαν τα βέργη της τελευταία στιγμή. Έχει ξεφύγει η κατάσταση στα νησιά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκουν πεδίο και τα κάνουν όμως, Φίλιππε, έτσι είναι. Άμα αν υπήρχε νόμος πιο αυστηρός, άμα πας εσύ σε ένα Ισλαμικό κράτος και κάνεις το παραμικρό και πειράξεις γυναίκα, θα γίνει χαμός. Στο Ισλαμικό κράτος το πιάσεις χέρι-χέρι, τη γυναίκα τον έχουν το Κοράνι τους. Έλα εδώ να έρχονται εδώ και τα κάνουν. Γιατί είναι πάρα πολύ απλή. Τις έχουν βάλει φυλακή. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημοσθένη Καλαμπάκα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα.